Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Επειδή ο διάλογος πρέπει να είναι ζωντανός, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από κάποιες σκέψεις που μου γεννηθήκανε ακούγοντας τον κύριο Κικίλια. Όταν τον άκουσα, λέω, να μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση, η οποία διαφέρει από το κλίμα των τοποθετήσεων των τελευταίων ημερών της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως του αρχηγού της. Οι αναφορές στον εμφύλιο πόλεμο, στα αναγκαία συμπεράσματα που πρέπει να βγάλουμε ως χώρα, ως δημοκρατία. Βεβαίως, μετά από λίγο, αυτά τα πρώτα καταρχήν συμπεράσματα μας τα μπερδέψατε λίγο. Διότι, ξέρετε, είναι άλλο η αντιπαράθεση ανάμεσα σε ουσιαστικές προγραμματικές διαφορές. Άλλο η πόλωση που βασίζεται σε μια διαφορετική οπτική γωνία. Άλλο η αντανάκλαση της διαχρονικής πάλης των τάξεων στην πολιτική στο πλαίσιο της σημερινής δημοκρατίας. Και άλλο αυτά που είπατε, ότι εν πάση περιπτώσει όποιος βλέπει τα πράγματα με μια κοινωνική ευαισθησία, μια ταξική μεροληψία διαιρεί. Αυτά θέλουν μια αναγκαία αποσαφήνιση. Και κάνετε μάλιστα και μια αναφορά, αλλά ελπίζω εν τη ρήμη του λόγου σας. Το 2008, κύριε Κικίλια, δεν είχαμε μια τραγική κατάληξη γεγονότων. Είχαμε μια τραγική έναρξη. Όταν ένα νέο παιδί βρέθηκε μπροστά στην κάνη ενός άφρονα αστυνομικού. Και ακολούθησαν όσα ακολούθησαν. Και ευτυχώς τότε υπήρχε ένας υπουργός εσωτερικών και δημοσίας τάξεως, ο σημερινός πρόεδρος, ο οποίος πράγματι χειρίστηκε τα πράγματα με αρκετή σοβαρότητα. Θα σας έλεγα λοιπόν ως προς την εισαγωγή σας, συμβουλεύτε τον αρχηγό σας, τον κύριο Μητσοτάκη, κάτι να πάρει από τα σπέρματα αυτής της λογικής που μας παρουσιάσατε. Στο δεύτερο μέρος μας τα χαλάσατε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η έξοδος πράγματι από το πρόγραμμα το 2018, το καλοκαίρι, ουσιαστικά μας δίνει τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε τις πραγματικές διαφορές. Μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε ότι πράγματι διαμορφώνεται ένας νέος μεταμνημονιακός διπολισμός στη βάση προγραμματικής αντιπαλότητας. Και αυτό είναι καλό, είναι υγιές. Η ψεύτικη αντιπαράθεση, η fake αντιπαράθεση, η κίτρινη αντιπαράθεση είναι αυτή η οποία υπονομεύει τον δημοκρατικό διάλογο. Αλλά ακόμα και κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μνημονίων, του τρίτου μνημονίου, αυτού που εμείς αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε, ακόμη και εκεί, ίσως όχι με τόσο μεγάλη ευκολία, υπήρξαν διαφορετικές αντιλήψεις. Και επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ορισμένα πράγματα, συγκρίνοντας τι κάνατε και τι κάναμε. Όταν εσείς κλείνατε δομές στην υγεία, εμείς βάλαμε μπρος την μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας υγείας, τα ΤΟΜΗ. Όταν εσείς πετάγατε έξω ασθενείς, εμείς καλοδεχτήκαμε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους. 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους, οι οποίοι ήταν περιττές δαπάνες το να τους δεχτούν τα νοσοκομεία. Και μπορέσαμε σε αυτές τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες και κάναμε προσλήψεις κατά προτεραιότητα στον τομέα της υγείας. Όταν εσείς, θέλοντας να πετύχετε τις τότε δεσμεύσεις σας, παρουσιάζετε μια εικόνα στον χώρο της υγείας διόγκωσης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΕΟΠΗ, εμείς δραματικά τις μειώσαμε. Όταν εσείς διαλύσατε την κάθε έννοια ενεργειακού σχεδιασμού και βάλατε μπρος ένα σχέδιο κανιβαλισμού της ΔΕΗ μέσα από το απαράδεκτο σχέδιο της μικρής ΔΕΗ, όταν χρησιμοποιήσατε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ ως εισπρακτικό μηχανισμό για να μπορέσετε να πιάσετε τον προκάτοχο, τον προηγούμενο του ένθια, το περίφημο αυτό χαράτσι, το λεγόμενο, το οποίο ήταν πραγματικά χαριστική πολύ σε σχέση από την δυνατότητα ίσπραξης από την ΔΕΗ των λογαριασμών εν μέσω αυτής της σκληρής μνημονιακής πολιτικής που εφαρμόσατε. Και εμείς επιλέξαμε να διασώσουμε το δημόσιο χαρακτήρα
των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και μέσα σε ένα νέο πλαίσιο ανοιχτής ενεργειακής αγοράς ευρωπαϊκής να δώσουμε προοπτική. Την ίδια στιγμή που εσείς καταδικάσατε με όλη την προηγούμενη στρατηγική σας, πράγματα τα οποία τα βρίσκουμε τώρα μπροστά μας και είναι ακόμη μας παρακολουθούν, τη ΔΕΗ με βάση τις επιλογές, τις πολιτικές που είχατε κάνει να είναι έξω από την αγορά της ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι η πιο κερδοφόρα. Γιατί το κάνατε, ποιους θέλετε να ευνοήσετε? Προφανώς τους ιδιώτες. Όταν εσείς περικόψατε κατά 65% τις δαπάνες για την τοπική αυτοδιοίκηση, εμείς αυτή τη στιγμή υλοποιούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει υπάρξει μεταπολιτευτικά χρηματοδότησης των ΟΤΑ πρώτου βαθμού, το οποίο ξεπερνάει τα 2 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ρωτήστε τους 325 δημάρχους να σας πούνε αν είναι αλήθεια ή όχι. Όταν εμείς φέραμε την απλή αναλογική, υπερασπιστήκατε στον χώρο της αυτοδιοίκησης αλλά και στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά ιδιαίτερα στον χώρο της αυτοδιοίκησης, ένα αδιαφανές σύστημα εκπροσώπησης των τοπικών κοινωνιών δημαρχοκεντρικό. Όταν εμείς κάνουμε πράξη την έννοια της νησιωτικής πολιτικής με κίνητρα για τους γιατρούς στο να πηγαίνουν στους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, με το μεταφορικό ισοδύναμο, εσείς ως όλα αυτά ήσασταν απέναντι. Όταν εσείς μειώσατε σε μία μέρα τον κατώτατο μισθό, εμείς τον αυξήσαμε κατά 30%. Όταν εσείς εφαρμόσατε ό,τι πιο άδικο έχει δει αυτή η νέα γενιά, τον υποκατώτατο για κάτω στους 25, εμείς το καταργήσαμε. Όταν εμείς φέραμε την ψήφο στα 17, εσείς είπατε ότι οι 17 δεν είναι όριμοι να ψηφίζουν. Θυμηθείτε τους μπροστά στις κάλπες, απευθύνομαι στους νέους των 17 ετών. Αυτή είναι η αντίληψή σας. Όταν εσείς μειώσατε κατά 25% το ΑΕΠ αυτής της χώρας, εμείς από το 17 και έπειτα σταθερά βαδίζουμε στον δρόμο της ανάπτυξης. Και ερχόμαστε τώρα στο Βατερλό των τελευταίων ημερών. Εκεί λοιπόν που μας λέγατε ότι πάμε για τέταρτο μνημόνιο, τώρα μας λέτε παροχές κάνετε. Φιλοδορήματα λέτε. Φιλοδορήματα τι λέτε? Εκείνη την πολιτική η οποία έχει κοινωνική στόχευση. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο πυρήνας της πολιτικής σας είναι υπέρ των συμφερόντων της ολιγαρχίας. Διότι είστε ένα βαθιά ταξικά προσδιορισμένο κόμμα. Αυτό είναι. Και έρχεστε λοιπόν τώρα, αφορολόγητο, έλατε που σας προδίδει το think tank που τροφοδοτεί με θέσεις το κόμμα σας και μιλάει για διεύρυνση της φορολογικής βάσης κατά 2,5 δισεκατομμύρια. Έλατε που ο αρχηγός σας μόλις την προηγούμενη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης ξέχασε να αναφερθεί σε αυτό το θέμα. Και μάλιστα προτείνοντας τη μείωση του πρώτου συντελεστή, του πρώτου κλιμακίου συντελεστής φορολόγησης των εισοδημάτων, το ξεκινάει από το μηδέν εισόδημα. Από το μηδέν. Μετά βέβαια τα πήγατε να τα μπαλώσετε και ερχόσαστε μία τροπολογία εκ του ασφαλούς. Εκ του ασφαλούς. Τα πράγματα λοιπόν είναι σαφή. Για λοιπόν γιατί επιλέξατε να μην κάνετε αυτή τη συζήτηση επί προγραμμάτων. Να γιατί λοιπόν επιλέξατε να δηλητηριάζετε καθημερινά την πολιτική ζωή του τόπου με ψεύτικες ειδήσεις, με πέτσινες ειδήσεις, έχοντας βάλει μπρος μια ολόκληρη βιομηχανία ψεύτικων ειδήσεων. Ποτέ άλλοτε μετά το 1974 κυβέρνηση δεν είχε απέναντί της ένα τέτοιον μηχανισμό κατασκευής ψεύτικων ειδήσεων. Εσείς και οι φίλοι σας οι ολιγάρχες που κατέχουν 1, 2, 3, 4, 5, 8 μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ή είναι αυτά κατασκευάσματα της φαντασίας μας? Δεν τα βλέπει ο κόσμος αυτά? Υπάρχει ένας κοινός αγώνας λοιπόν της διαπλοκής, της παλιάς διαπλοκής, της νέας δημοκρατίας και της ολιγαρχίας. Γιατί λοιπόν να πάει ο κύριος Μητσοτάκης σε debate? Τι να πει? Γιατί λοιπόν να μην κάνει προτάσεις δυσπιστίας και να έρθει να μιλήσει επί των προγραμμάτων? Διότι θα αποκαλυφθεί. Αυτά λοιπόν όμως τα γνωρίζει πλέον ο ελληνικός λαός. Ο κόσμος σας γνώρισε, πλήρωσε, μάτωσε και μετά από χρόνια μπορεί πάλι να ελπίζει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουρλέτη. Ο κύριος Παπαθεοδόρου από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη έχει το λόγο για 7 λεπτά. Αμέσως μετά ο κύριος Σαχινίδης, η κυρία Βάκη και θα λάβει το λόγο ο υπουργός ο κύριος Βίτσας.